Δημοκρατίας. Για πείτε μας τελικά, υπάρχει θέμα, γιατί είναι και τα ζητήματα με ΕΛΦΕ και περιμένουμε και την Οβάρτης, έτσι. Υπάρχει και αυτό στην ατζέντα. Θα απαντήσω αμέσως μια κουβέντα μόνο για το προηγούμενο. Κοιτάξτε, ακούμε πάρα πολλές φορές για τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα για το προσφυγικό. Να θυμίσω για άλλη μια φορά, και το ξέρει κύριε Σπυρά και αυτό, ότι τα χρήματα, γι' αυτό και υπέρχονται στην Ελλάδα, τα χρήματα δεν έρχονται στο ελληνικό δημόσιο. Έρχονται στην Ελλάδα με την έννοια ότι διαχειρίζονται πάρα πολλές μη κερδοσκοπικές και άλλες οργανώσεις που δεν έχουν σχέση με το ελληνικό δημόσιο. Άρα το να βάζουμε σε ένα τσουβάλι όλα τα χρήματα και να λέμε ήρθε 1,5 δις για τους πρόσφυγες, το θέμα είναι τι ήρθε στο ελληνικό δημόσιο και διαχειρίστηκε το ελληνικό δημόσιο. Όχι στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και πώς. Μα δεν μπορούμε να αθροίζουμε τα χρήματα που παίρνει μια μη κυβερνητική οργάνωση που μπορεί να έχει την έδρα της στην Ελλάδα, στο Λουξεμβούργο ή κάπου αλλού, με τα χρήματα που παίρνει το ελληνικό δημόσιο. Εμείς έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Κύριε Παναγιωτόπουλε, με συγχωρείτε που δεν θέλω καθόλου να διακόψω τον κύριο Αλεξιάδη, έχει απόλυτο δίκιο. Όμως ήταν ευθύνη της κυβέρνησης να φτιάξει ένα μητρό των μη κυβερνητικών οργανώσεων και να τις ελέγξει. Πράγμα το οποίο δεν έκανε, και ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που ξεπερνά το 1/3, διοχετεύτηκε μέσω του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλων Υπουργείων. Και για αυτά τα χρήματα, και για αυτά που διαχειρίστηκαν οι ΜΚΟ, και για τα χρήματα που διαχειρίστηκε το Υπουργείο, γίνεται έλεγχος από την ΟΛΑΦ. Να το γίνεται έλεγχος από την ΟΛΑΦ. Να το κλείσουμε. Δεν το προδικάζω. Να γίνει έλεγχος από την ΟΛΑΦ και να ξεθαριστούν όλα. Εμείς δεν έχουμε ευθύνη για μια ΜΚΟ που έχει έδρα μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενεργοποιείται στην Ελλάδα. Υπάρχει μητρό στην Ελλάδα για τις ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, παρακολουθούνται από το θεσμικό πλαίσιο. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, σε ό,τι αφορά όμως το θέμα της Μόρια που ακούμε πάρα πολλές φορές, θυμόμαστε στην Ελλάδα το τι είχε γίνει επί Νέας Δημοκρατίας Πασόκ στο θέμα των προσφύγων και το τι γίνεται τώρα. Και δεν μπορεί ένα πρόβλημα που υπάρχει και το αντιμετωπίζουμε, που είναι βεβαίως ένα πρόβλημα της Μόρια, να προσπαθούν κάποιοι να κρύψουν πίσω από αυτό όλα τα άλλα που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα με μια λογική αλληλεγγύης στο θέμα των προσφύγων. Δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Αλλά θέλω να έρθω στην επικαιρότητα για να μην. Σκάνδαλα. Ατζέντα σκανδάλων θα πάμε. Θα είναι αυτό, λέει η Νέα Δημοκρατία, ανακοινώνει. Ανακοινώνετε εσείς, περιμένουμε τα άλλα. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι όποτε μια υπόθεση από τη δικαιοσύνη έρχεται στην επικαιρότητα και η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη με γοργούς ή αργούς ρυθμούς, δεν θα το σχολιάσω εγώ αυτό, είναι δική της ευθύνη, φέρνει θέματα στην επικαιρότητα. Βεβαίως θα προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει έναν αντιπερισπασμό. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα με την υπόθεση Πετσίτη, τώρα έχουμε με την υπόθεση Ξεπαπαδέα. Κάθε φορά προσπαθούν εκεί που δεν υπάρχει πραγματικά ζήτημα. Και η συνέντευξη της ίδιας της Γενικής Γραμματέας σήμερα απαντάει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εκεί που δεν υπάρχει πραγματικά ζήτημα, να προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ζήτημα και να προσπαθούν πραγματικά από το τίποτα να δημιουργήσουν ένα καπνό. Το καταλαβαίνουμε γιατί το κάνουν αυτό. Αλλά τα πολιτικά ερωτήματα είναι το τι θα πούνε για τον έλεγχο στελεχών τους από την ελληνική δικαιοσύνη και οι εξελίξεις των ημερών. Καταλαβαίνουμε ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα καπνό πίσω από αυτά που έρχονται, αλλά δεν μπορούν να τα σταματήσουν. Καταλαβαίνουν ότι δεν θέλουν να συζητήσουν για το θέμα του τι ψηφίσαν στη Βουλή, για την τροπολογία για το πόθεν έσχες, που εμείς θέλουμε αυτόματα να γίνεται η διασταύρωση και ο έλεγχος, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η Χρυσή Αυγή δεν θέλουν. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θα απαντήσουν, δεν θα το κάνει ούτε σήμερα η συμπαθέστατη κυρία Σπυράκη για τα θέματα του δανείου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλουν να απαντήσουν τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Σε πόσα χρόνια θα αποπληρωθούν και με ποια δόση. Αυτό το ρωτάω σε κάθε εκπομπή. Έχω γίνει μονότονος, αλλά απάντηση δεν παίρνω ποτέ.